μπριζολίτσες. Πολύ πινάλας ο ντιρεκτέρ σου, ρε Μαρθάκη. Ούτε σιλώνα ήταν, αδερβούλα μου. Πάψε τρώει και μη μιλάς. Μα να σέρνεις τέτοια αγκόμενα king size και να τσακώνεις το κρεατικό μόλι τη μασέλα σαν να σε μπουλντοκ, δεν κάνει. Αχ, Κώστα. Με συγχωρείτε, κύριε. Με ξέρετε πολύ καιρό και ασχολείστε μαζί μου. Σε μάθαμε. Ξέρετε, έχει πιει λιγάκι. Ναι, αν δεν αντέχει το κρασί, να πίνει γαλατάκι. Άντε, ρε, χοντρέ. Βγάλ την μπουκιά, ρε, από το στόμα που θα σκάσεις από το φαΐ και ύστερα έλα να μιλήσεις σε μένα. Βούλος το είπα, βούλος το! Ράδε μη σε στείλω στη μάνα σου να σε τη συλλήψαμε. Ακού να σου πω, ακού να σου πω, που θα μου πεις εμένα. Άντε πάγε, μισή. Είστε πάγε, ρε, που σκάει. Θα κρυώσει. Άμα να σχολιάζει τις μπουκιές μου. Πού τον γκονόμησες, μωρά αδερφούλα μου, πολύ καδρώνει ο άνθρωπος. Σε παρακαλώ, σταμάτησε αυτή τη συζήτηση. Εντάξει, πάμε πάσο, γιατί έχεις καλό φίλο δηλαδή. Κάνετε. Ορίστε. Ρωτάω με τι ασχολείστε. Εκτελούνται μεταφορέ. Αλλά εκτελούνται και άλλα πράγματα άμα το επιθυμείτε. Θα σε αφήσω την κάρτα μου, θέλω να έρθεις να με βρεις. Α, τι μου, μ' αρέσει που το ρίχνεις τα ίσα. Λοιπόν, θα σε περιμένω αύριο το βράδυ στις 10, έτσι. Βάρα προσκλητήριο και είμαι παρόν εγώ. Ένας άντρας δεν κάνει ποτέ χειρονομία σε μια γυναίκα μπροστά στον κόσμο. Εντάξει, μωρέ, τι έγινε, δικοί μας άνθρωποι είμαστε. Αλλά ξέρεις και το δουλεύεις καλά το μίλητο, μπράβο, μ' αρέσεις. Είσαι για μια βόλτα με το τρίγυκλο. Με τι? Με το εκτελούνται μεταφορέ. Είμαι. Εντάξει, εδώ απόξω το έχω. Φύγαμε. Φύγαμε.